Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Είναι διαγωνιστική για την Evolution League σήμερα. Έχουμε εδώ το ματσάκι ανάμεσα στους αναλώσιμους και τους Δαλάη Κλαμά. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρησή μας με το Τζάμπολ, το οποίο θα γίνει τώρα και θα βγάλει νικητές τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Δαλάη Κλαμά στην πρώτη επίθεση του ματς. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Κοταράκος, Μεϊντάνης, Πολύδωρος, Χρονόπουλος και Φωτίου στην πεντάδα των αναλώσιμων, ενώ από την άλλη Παλακός, Σωτηράκης, Τζόλης, Τσιάρας και Φλαπούρης συμπληρώνουν την πεντάδα των Δαλάη Κλάμα. Ξεκίνησε το παιχνίδι με ένα άστοχο τρίποντο από την πλευρά των άστρων. Πολύδωρος τώρα είναι και εκτέλεσε από μέσα απόσταση ο Χρονόπουλος, αστόχησε το rebound στα χέρια του Παλατζού. Χωρίς χώρη πρώτη στιγμή του παιχνιδιού. Αναλώσιμοι οι οποίοι μετρούν δύο νίκες και δύο ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ενώ οι Δαλάη Κλάμα έχουν δώσει τρία παιχνίδια, ενώ θα έχουμε και το πρώτο καλάθι τώρα. Διαχειρός Φλαπούρη, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Όπως λέγαμε, οι Δαλάη Κλάμα μετρούν μόλις μια νίκη στο πρωτάθλημα και έχουν και δύο ήττες. Τελευταία ήταν κόντρα στην Παρτίζαν με 69-83. Ακόμα ένα φιλιά 2 μέσα αυτή τη φορά, Κοταράκος, ο σκόρερ για το 2-2. Το καλάθι και για τους αναλώσιμους. Πέρασε η μπάλα στον Παλατσό, εκείνος αφήνει στον Τσιάρα. Ένα σούτ από την κορυφή για 3, η μπάλα στο σίδερο, μαζί στο Μεϊντάνης. Κατεβάζει τώρα για τους αναλώσιμους, αφήνει στον Πολύδωρο. Φωτίου στον Κοταράκο, θα χάσει την μπάλα. Εχνιδιασμός εδώ για τους άσπους που επέλεξε να πασάρει και ο Φλαπούρης νομίζω θα μπορούσε να τελειώσει και μόνος την πάση. Όπως και να έχει χάσει αυτή η ευκαιρία των φιλοξενούμενων. Κοταράκος από τα δεξιά, αστοχή. Η κατοχή παραμένει στους αναλώσιμους, καθώς τελευταίος βρήκε ο Μπαλατσός. Φωτίου άφησε στον Μεϊντάνη. Χρονόπουλος του δίνει και πάλι, θα εκτελέσει για 3. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Χρονόπουλο, ο οποίος έσπρωξε και αντικανονικά τον Τζόλι στην προσπάθεια να φτιάξει χώρο για τον συμπαίκτη του. Παρέμεινε έτσι το 2-2 και μετά το πέρας αυτής της φάσης. Τζόλι πέρασε. Πέλα στα δεξιά, φιλιά 2, άστοχο από τον Τσιάρα. Μεϊντάνης. Πίνει στα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, τύπου είναι ο Πολύδωρος. Πατάει γερά, εκείνος δεν θα περάσει πάσα του και πάλι Πολύδωρος στα 8 δευτερόλεπτα. Ένα σούτ από τον Χρονόπουλο σε πρώτο χρόνο, 4-2. Τζόλις. Πάσε για τον Φλαπούρη. Πάει από τα αριστερά, πιεζόμενος θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι για το 4-4. Να είναι ισοπαλία τώρα στο μάτς. Ενώ έχουμε διανύσει το πρώτο τρίλεπτο στην αναμέτρηση. Μεϊντάνης, τον Φωτίου. Ωραία η συνεργασία εδώ στην επίθεση των αναλώσιμων, η οποία όμως δεν θα καταλήξει σε καλάθι, καθώς ο Μεϊντάνης αστόχησε εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ωραία κίνηση εδώ από τον Σωτηράκη για να αποφύγει την πίεση. Σουτ από το πλάι για 2 πόντους, άστοχο. Παλεύει για το επιθετικό rebound ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Υπάρχει σφύριγμα τώρα, τα λένε οι διαιτητές. Η κατοχή είναι για τους για τους φιλοξενούμενους. Παραμένουν στην επίθεση η Δαλάη Κλάμα. Σωτηράκης. Αυτό τον Φλαπούρη. Και πάλι έξω η μπάλα, Σωτηράκης θα εκτελέσει τώρα για 3, δεν το βάζει. Επιθετικό rebound όμως από τον Τζόλι.
Δεν θα κάνει βήματα. Πολύδωρος για δύο μέσα. 6-4. Συν δύο τώρα για τους αναλωσιμούς. Βάζει ο Τζόλης. Πήρε ο Φλαπούρης, ο οποίος πήγε προς τα μέσα και βρήκε τρόπο να αφήσει πάλι στο καλάθι για το 6-6. Και πάλι ο Φλαπούρης δίνει τη λύση στο Δαλάη Κλάμα. 6 πόντι, όλοι διαχειρός Φλαπούρη για τους φιλοξενούμενους. Λίγο πιο πίσω από τη βολή θα εκτελέσει ο Χρονόπουλος για το 8-6. Μου φαίνονται σιγά σιγά οι δύο ομάδες, έχουμε εύστοχες προσπάθειες στο παιχνίδι. 5 και 14 ακόμα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τζόλης ζήτησε και πήρε ο Σωτηράκης. Πριν περνάει ανάμεσα από δύο με το δεξί χέρι, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα, αλλά ακολούθησε την φάση ο συμπαίκτης ο Φλαπούρης. Και πάλι ο ίδιος ο σκοράρι. Έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Φλαπούρης τα έχει κάνει όλα μόνος του στον εξωτικό τομέα. Μια περίεργη κίνηση εδώ τον Πολύδωρο, δεν του βγήκε. Εκτιδιασμός, Σωτηράκης αυτή τη φορά θα σκοράρει για το 8-10. Πρώτος παίκτης εκτός του Φλαπούρη που βρίσκει καλάθι για τους Δαλάη Κλάμα. Πολύδωρος. Πέρασε η πάσα για τον Κοταράκο, πιεζόμενος εκείνος, θα το χάσει. Παίρνει ο Φλαπούρης, του φεύγει η μπάλα, κλέβει ο Πολύδωρος και πάλι αναλώσιμη γρήγορα στην επίθεση, όμως η πάσα θα περάσει κάτω από τα πόδια του συμπαίκτη του και θα καταλήξει εκτός. Αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Μισθακάκος πέρασε το μάτι για τους αναλώσιμους, ενώ από την άλλη έχουμε τον Νικόλη τώρα στο παρκέ. Τζόλης. Ροτσιάρας. Πάλι ο Τσιάρας και τώρα στον Φλαπούρη που θέλει να περάσει, θα δεχτεί το φόλο από τον Χρυστακάκο. Διαμαρτύρεται τώρα ο παίκτης των αναλώσιμων. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Από το πλάι θα γίνει η επαναφορά. Κολλής. Περάσει ο Σωτηράκης, μπάλα βρήκε σε εκείνον τελευταίο. Τέψε στο πόδι του και κατέληξε εκτός. Πολύ δωρες τώρα, 8-10, υπερθυμίζω το σκορ. Πολύ δωρες ξανά. Φωτίου. Εκείνη το κλέψιμο. Άρα σπάσαρε, πέρασε ο Τζόλης και σκόραρε στο lay-up για το 8-12. Επιτυχημένος εκνηδιασμός εδώ για τους Δαλάη Κλάμα. Του φαίνεται διαφορά για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι στους 4 πόντους. Δεν είχε καταφέρει μέχρι στιγμής κάποια από τις δύο ομάδες να ξεφύγει τόσο. Το κάνουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Τρίποντο αλλά πολύ κακό από τον Χρυστακάκο. Προσπάθειά του κατάλληλη Γέρβολ. Ενώ τώρα πέρασε στο μάτς ο Νικολόπουλος από την πλευρά των αναλώσιμων. Δεν έχουμε αλλαγή. Και για τους φιλοξενούμενους με το Μασαλή να περνάει τώρα στο παρκέ. Σωτηράκης. Αφού στον Τζόλι. Πολύ ωραία και έξυπνη η πάσα του για τον Νικολή, ο οποίος θα σκοράρει και θα κερδίσει και το φάουλ. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ ανάμεσα των δύο. Θα φέρει το σκορ πλέον στο 8-14. Διαφορά 6 πόντων για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Η οποία μπορεί να γίνει συν 7 τώρα, αν εκτελέσει εύστοχα την συμπληρωματική βολή του Νικολή. Δεν θα το κάνει, παραμένει στις 6. Πολύ δωρός, αναλάβει να καταλάβει να κατεβάσει ακόμα μία μπάλα.
Ο Χρονόπουλος ψάχνει επιλογές, πάσα στην αδύνατη πλευρά, την έκοψε όμως ο Σωτηράκης. Με 8 δευτερόλεπτα τώρα μένει η επίθεση των αναλώσιμων. Στα κάκος, πάει αντίθετα από το screen, συγκρούεται και με τον αντίπαλό του, με τον Σωτηράκη, αυτός έχει κάνει το φάουλ. Το οποίο είναι το πρώτο, τον Δαλάη Κλάμα, 29 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ενώ έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, πέρασε στο παρκέ ο Νικηταράς για πρώτη φορά σήμερα. Στακάκος χάνει την πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει για το 9-14. Τζόλης. Ανώνης. Πάσουν στη γωνία εκεί όπου είναι ο Μασαλής. Και πάλι Τζόλης στα αριστερά, θα εκτελέσει για δύο. Θετικό rebound του Φλαπούρη, ο οποίος ψάχνει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά από τον Χρυστακάκο, ο οποίος θα κάνει το δεύτερο δικό του. Και διαμαρτύρεται και πάλι τον ρέφερι, ο οποίος του λέει για κάποιες παρατηρήσεις. Λαπούρης δεν θα καταλήξει μέσα η πρώτη. Δεν αλλάζει το 9-14. Χάνει και την δεύτερη. Βέβαια αν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βόλων οι φιλοξενούμενοι. Στα κάκος τώρα κατεβάζει. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Κακή η πάσα του, έγινε το κλέψιμο. Τον Νικηταρά Νικολής τώρα. Νέο φαουλ του Χρυστακάκου, είναι το τρίτο δικό του. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων και ο Χρυστακάκος έχει καταλάβει πως έχει μπλέξει, γι' αυτό και κατευθύνεται αμέσως στον πάγκο του. Γρήγορα στο μάτς επιστρέφει ο Κοταράκος. Αυτός ο συμπαίκτης που συμπλήρωσε τα τρία ομαδικά ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο. Νικολής τώρα στη γραμμή και έχουμε τεχνική ποινή στον Χρυστακάκο. Ο Νικηταράς θα εκτελέσει την μία βολή της τεχνικής ποινής και στη συνέχεια θα έχουμε τις δύο βολές για το φάουλ που έγινε νωρίτερα. Αστοχή την μία βολή ο Νικηταράς και τώρα επιστρέφει ο Νικολής για τις δύο δικές του βολές. Θα χάσει και αυτό στην πρώτη ακόμα μια πεταμένη ευκαιρία από την γραμμή των βολών. Έξω και η δεύτερη. Τρεις σερί χαμένες βολές από Νικηταρά και Νικολή στη συγκεκριμένη φάση. Ο Λίδωρος, 1.40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ψάχνει πάσα, βρήκε τον Χρονόπουλο και πάλι ο Λίδωρος. Προσποίηση από τον Κοταράκο. Καλή άμυνα προς τη για τους Δαλάη Κλάμα, οι οποίοι θέλουν να φύγουν τώρα στον εφνιδιασμό με τον Τζόλι, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν θα την κάνει ασίστ ο συμπαίκτης του Νικηταράς. Ο Λίδος από την άλλη ανεβάζει ταχύτητα. Τον σταματάει με φαουλ ο Μασαλής. Είναι το δεύτερο μόλις αυτό τον Δαλάη Κλάμα. Από την άλλη υπενθυμίζω για να λιώσουν, έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους. Τρίποντο τώρα, άστοχο από τον Μεϊντάνη. Θετικό rebound όμως τον αναλώσουμε και μπάλα στον Πολύδωρο. Κάνει το screen. Παραμένει πάνω του κολλημένος ο Μασαλής. Πάσα στη γωνία, 4 δευτερόλεπτα, 3 ο Πολύδωρος για να προλάβει και το χρόνο. Είναι πολύ κακό το shoot, πήρε ο Φλαπούρης. Πέρασε ωραία και έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, 9-16. Φλαπούρης και πάλι δίνει τη λύση μπροστά και στέλνει την ομάδα του πλέον στο σύν 7. 37 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ψάχνει επιλογές, αφήνει έξω τον Πολύδωρο που θα προσποιηθεί. Τώρα θα έρθει το τρίποντο, αλλά είναι άστοχο και αυτό τον Μεϊντάνη. Χρονόπουλος ανανεώνει, παίρνει και ο ίδιος την επίθεση. Και πάλι δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, ο οποίος θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 11-16. Χρονόπουλος επέμεινε και δικαιώθηκε τελικά, έχει και δικαίωμα για μέσα στην πληρωματική βολή.
θα τη βάλει και αυτή. 12-16 πλέον. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Τζόλις. Στα 12. Το δευτερόλεπτα τώρα. Η Κιταράσα εκτελέσει για 3. Η μπάλα στο σίδερο και έξω. Και αφήνει και 3 δευτερόλεπτα στους αναλώσιμους. Μεϊτάνης στο 1 δευτερόλεπτο. Θα εκτελέσει πίσω από το κέντρο. Δεν έχει κάποια τύχη το σούτου. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 12-16. Τρέψαμε και πάλι εδώ στο πίσω του Αγίου Νικολάου για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Το οποίο μόλις ξεκίνησε 12-16. Δείχνει ο φωτεινός πίνακα στην 4 για τους Δαλάη Κλάμα. Χρονόπουλος. Πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα και σκοράρει κιόλας για το 14-16. Πήρε πάνω την προσπάθεια. Έφτασε κοντά και άφησε την παλαιστική καλάθι για να πλησιάσουν πλέον οι αναλώσιμοι στο δίποντο. Καλής Νικολής αφήνει έξω στον Τζόλι. Κατάλαβε την πάσα και την έκοψε ο Μεϊντάνης. Λιάσκας τώρα σε έξω. Πήρε και πάλι ο Λιάσκας. Χρονόπουλος. Ο Ταράκος. Μπαλά έξω, θα έρθει ένα τρίποδο από τον Μεϊντάνη. Θα βρει στο σίδερο όμως προσπαθειά του Τζόλις. Πέρασε από τον Λιάσκα. Συνεχίζει μόνος του με τα αριστερό, θα καταλήξει μέσα η μπάλα, 14-18. Μεϊντάνης. Πέρασε. Πήγε στα αριστερά, τον έκοψε με φάουλ ο Μασαλής. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους στο μάτσο της Ρέφτος Σωτηριακής. Ενώ έχουμε βολές για τους γηπεδούχους και για τον Μεϊντάνη συγκεκριμένα. Ποιος ετοιμάζεται για την πρώτη. Θα τη χάσει. Μεϊντάνης χάνει και την δεύτερη. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή των αναλώσιμων. Τελευταίος βρήκε ο Τσιμπουνάκης. Ένα γρήγορο τρίποδο από τον Μεϊντάνη, χωρίς τύχη όμως. Πέρασε ο Σωτηράκης. Κρατάει, του δίνει και επιλογή για σκρίν ο Νικολής, εκείνον θα πάει τώρα η μπάλα. Το πάλι Σωτηράκης πίσω από τα 6.75, θα το πάρει το τρίποδο τελικά, δεν μπαίνει το καλάθι. Και μαζεύει ο Χρονόπουλος. Λιάσκας. Βάζει μπροστά την ομάδα του. Ο Μεϊντάνης στα αριστερά, σταματάει τρίπλα, ψάχνει την πάσα, βρήκε την επιλογή του Νικολόπουλου. Και πάλι Μεϊντάνης τώρα από τα αριστερά, ένα κακό σου τριών πόντων. Ευκαιρία εδώ για τον Νικηταρά να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Στρέφουν δύο παίκτες στην άμυνα των αναλώσιμων, καθαρή άμυνα, όπως λέει ο ρέφερι. Ο Μεϊντάνης. Και αυτή η επίθεση πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους γηπεδούχους. Σωτηράκης τώρα για τους άσπρους. Παίρνει το σκριν, παίζει έξω με τον Νικηταρά. Τελεί για τρεις εκείνους, ακόμα ένα στόχο σου από τα 6.75. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουν πάει καλά σε αυτό το τομέα οι δύο ομάδες. Δεν έχουν την τρίποτο μέχρι στιγμής. Ο Ταράκος θα στοχίσει από κοντά. Σωτηράκης κατέβαζε ακόμα μια μπάλα για τους Δαλάη Κλάμα. Θα αφήσει και την πάσα, η οποία δεν είναι και τόσο καλή. Δυσκολεύεται κάπως ο Μασάλης για να κρατήσει. Πάει κοντά, θα πετάξει η μπάλα, η οποία θα καταλήξει εντός στόχου. Μετράει κανονικά το καλάθι. 14-20. Πολύ δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Και έχει και μια συμπληρωματική βολή τώρα να εκτελέσει ο Μασαλής, ο οποίος έστειλε την διαφορά στους 6. Θα βάλει και την βολή,
24-21. Επέστρεψε ο Χρυσακάκος στο μάτς. Χρυσακάκος, ο οποίος υπενθυμίζω, έχει φορτωθεί με 3 φάουλα από την πρώτη περίοδο. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του, θα εκτελέσει για 3. Δεν έρχεται ούτε τώρα το πρώτο τρίποντο στο μάτς. Σωτηράκης ανεβάζει ταχύτητα, θα πάει και στο φλότερ, το οποίο θα βρει σιδερό. Θετικό rebound όμως από τον Μπαλατσό. Θα μένει και η δεύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων. Η κατοχή είναι για τους γηπεδουχούς. Γιάσκας ανεβάζει. Σακάκος πάει στα δεξιά. Γιάσκας του κάνει το φάουλ ο Σωτηράκης. Φάουλ νούμερο 2. Αυτό για τους Δαλάη Κλάμα. Γιάσκας πήρε από την επαναφορά. Σακάκος. Φωτίου θα εκτελέσει από την κορυφή. Ακόμα ένα στόχο σουτ. Δαλάη Κλάμα τώρα στην επίθεση. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο εξάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Σωτηράκης περνάει, θα εκτελέσει, δεν θα το βάλει το καλάθι, κατά καθάρισε ο Κοταράκος το rebound. Σακάκος τώρα περνάει το κέντρο παίκτης των αναλώσιμων. Στέκεται, εξετάζει τις επιλογές του. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Ωραία η πάση του για τον Κοταράκο, από κοντά εκείνος θα το χάσει. Φωτίου, τελικό rebound για τους γηπεδούχους, ζητάει ο Χρυσακάκος και παίρνει για να πάει με φόρα προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Θα βολευτεί με τις δύο βολές όμως ο παίκτης των αναλώσιμων. Για τους οποίους έχουμε αλλαγή τώρα με τον με πολύ δωρό να επιστρέψει το μάτς. Ενώ ο Τζόλης ρίχνεται στο παρκέ για τους Δαλάη Κλάμα. Μέσα εκεί η πρώτη βολή από τον Χρυσακάκο, 15-21. Κάποιες παρατηρήσεις εκεί του ρέφερι στον πάγκο, τον Δαλάη Κλάμα. Αυτός δεν έδωσε εντολή για να γίνει αλλαγή. Και αυτό τώρα τους ενημερώνει. Σακάκος χάνει την δεύτερη. Νικητές στο rebound, θα είναι η άσπρη. Τζόλης. Παλατσός είναι έξω. Τον Τσιάρα και πάλι μπαλά πάει στον Παλατσό. Πολύ καλή άμυνα εδώ του Χρονόπουλου, έγινε το κλέψιμο από τους αναλώσιμους. Πολύδωρος άσου στη γωνία του Φωτίου. Και πάλι Πολύδωρος. Αν η περιστροφή δεν μπορεί να περάσει, Σακάκος τον Λιάσκα. Θέλει να πλησιάσει, προσπίσει τώρα στα 8 δευτερόλεπτα. Άστοχο σουτ, 2 πόντων από τον Πολύδωρο. Παραμένει το σκορ στο 15-21, με αυτοθυσία εκεί θα κλέψει πάλι ο Λιάσκας, αλλά τελικά η μπάλα πάει και πάλι στην κατοχή των φιλοξενούμενων και θα έχουμε και το καλάθι με τον Παλατσό για το 15-23. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα, καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα ένας παίκτης των αναλώσιμων, ο Χρυσακάκος, ο οποίος τώρα σηκώθηκε να μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Γεια σας. Ο Πολύδωρος. Σακάκος έχει βάλει πλάτη. Με το δεξί θα το χάσει. Παλατσός μαζεύει το rebound. Πήρε ο Τσιάρας. Θα βγάλει μπροστά τώρα του Δαλάη Κλάμα. Γυρίζει ο Τσιάρα, φτάνει κοντά και σκοράρει. 15-25 πλέον για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Συν 10 για του Δαλάη Κλάμα και αναλώσιμοι αναγκάζονται να καλέσουν γρήγορα γρήγορα ένα time out. Επιστρέψαμε μετά το time out των αναλώσιμων που έχουν δει πλέον τους Δαλάη Κλάμα να ξεφεύγουν στο συν 10. Εδώ πιάνεται στον Ήπρο η άμυνα των φιλοξενούμενων και ο Κοταράκος θα χτυπήσει στην γρήγορη επίθεση των αναλώσιμων για το 17-25.
νωρίτερα, υπενθυμίζω για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, διαφορά πήγε στους 10 πόντους, τώρα έπεσε στους 8. Και άρα πολύ ωραία κίνηση, δεν θα του κάνει το Χατήρι μπάλα. Πολύ ωραία και η πάσα του Παλάτσιου, εκεί βγήκε πολύ ωραία η συνεργασία ανάμεσα στους δύο. Τελικά ο Τσιάρας όμως θα βολευτεί, ο Τζόλης με συγχωρείτε θα βολευτεί με τις δύο βολές. Αυτό είναι και το δεύτερο φάουλ του Πολύδωρου. Μέσα η πρώτη βολή, 17-26. Θα βάλει και την δεύτερη για να στείλει και πάλι διαφορά στους 10, 17-27 τώρα, 3 και 35 ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Πολύδωρος ψάχνει την πάσα, την βρήκε στον Φωτίου Σακάκος, θα το πάρει το σουτ και επιτέλους έχουμε πρώτο καλάθι πίσω από τα 6.75. Ο Χριστακάκος σπάει αυτό το αρνητικό σερί. Κάνει το 20-27. Με το δεξί χέρι τώρα θα έρθει μια όμορφη εκτέλεση από την Κεφαλά. 20-29 πρώτο καλάθι για τον Κεφαλά αυτό μάτς. Με η Ντάνης για το δεύτερο των αναλώσιμων. 23-29. Στους 6 πλέον πέφτει διαφορά. Κιάρας για να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Πολύδωρος, 3 με 2 στην επίθεση, Πυροκοταράκος, η μπαλά έξω στον Φωτίου, τρίτο, μέσα γι' αυτό ζεστάθηκαν οι γηπεδούχοι με 3 σερή τρίποντα. Πλησιάζουν πλέον στο 26-29, ενώ έχει δοθεί και μια τεχνική ποινή στον Τσιάρα, καθώς βάλε σε παλαμάκια την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο αντιπαλός του. Και έχουμε και μια βολή τώρα για τον για τον Χριστακάκο, ο οποίος μπορεί να φέρει πλέον το μάτς στο δίποντο και θα το κάνει. 27-29 πλέον. Σερί 7-0 για τους για τους αναλώσιμους, ενώ έχουμε και time out. Με ένα σερί 10-0 αναλώσιμοι έχουν καταφέρει πλέον να πλησιάσουν στους 2 πόντους, 27-29 ρυθμί. Τώρα το φωτεινός πίνακας. Ρόλης για τον Κεφαλά. Κεφαλά στο παρκέ. Και πάλι Κεφαλάς είναι με πλάτη, κλείνει η αντίπαλη άμυνα. Ο Τσιάρας βρήκε τρόπο να εκτελέσει. 27-31. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Πολύδωρος. Φωτίου πέρασε στον Στακάκο, ο οποίος θα περάσει ωραία από την πίεση του αντιπάλου του και θα σκοράρει για το 29-31. Τζόλης. Και πάλι στις δύο διαφορά. Κεφαλάς. Είναι και πάλι στον Τζόλη, θα εκτελέσει από την κορυφή εκείνος, δεν έρχεται το τρίποδο για τον Καλάη Κλάμα. Ασαλής. Θα πάρει ακόμα ένα σουτ πίσω από τα 6.75, το ίδια κατάληξη και σε αυτή την ενέργεια. Ευκαιρία τώρα ήταν να ισοφαρίσουν, ήταν να περάσουν ακόμα και μπροστά οι αναλώσιμοι. Μια δύσκολη προσπάθεια των Πολύδωρο χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Ένα και 20 ακόμα. Γιάρας. Παρακάνει στον Νικολή. Κοιτάει και πάλι έξω ο Τσιάρας, εκείνον θα πάει μπάλα, έχει χρόνο για να σημαδέψει σωστά, αλλά δεν θα το κάνει. Γενικά πίσω από τα 6.75 δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά σήμερα οι φιλοξενούμενοι. Δεν έχουν ακόμα καταφέρει να βρουν κάποιο τρίποντο. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Πολύδωρος. Φωτίου θα σηκωθεί, είναι για 3 στο σουτ. Δεν είναι καλό όμως. Τζόλης μαζεύει το rebound. Αλλά η Κλάμα τώρα στην επίθεση. Με τον Τζόλη να συνεχίζει μόνος του. Τον χάνει, μαζεύει ο Πολύδωρος. 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα περνάει το κέντρο. Και βρίσκει τον Κοταράκο.
14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Μοσυνιάστο το από το Μεϊντάνι. Ολόκληρη επίθεση τώρα για τους Δαλάη Κλάμα. 13 δευτερολέπτων έχουν φάουλ να δώσουν οι αναλύσεις. Έχουν δύο φάουλ να δώσουν. Τζόλις. Θα γυρίσει. Του κάνει το φάουλ Φωτίου. Το ένα από τα δύο που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Ενώ έχουμε και time out για τους φιλοξενούμενους. Τέσσερα στο ρολόι. Καλά η Κλάμα στην επίθεση. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι αναλύσεις, καθώς έχουν φτάσει στα 3. Παραστώ στο Τυράκι. Νέο φάουλ από τον τον Μεϊντάνι. Έχει γίνει. Στα 2,7 τώρα το χρονόμετρο. Θα θυμίζω το σκορ 29-31. Νικολής βρέθηκε μόνος του, εκτέλεσε για 2, δεν το έβαλε και έτσι ολοκλήρωνε και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 29-31 υπέρ των φιλοξενούμενων. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί η δράση εδώ στο Χρήστο του Αγίου Νικολάου. Αναλώσουν τα like με 29-31. Δεν ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Δαλάη Κλάμα πήραν και μια διαφορά 10 πόντων. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τρίποντο του Σωτηράκη, που είναι και το πρώτο δικό τους. 29-34 με συγχωρείτε. Θυμίζω, όπως έλεγα πριν, ότι οι Δαλάη Κλάμα πήραν μια διαφορά 10 πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αλλά με ένα ρεστάλ τριπόντων από την πλευρά των αναλώσιμων διαφορά έπεσε. Εδώ μάτς πήγε στο τρίποντο. Τώρα η απόσταση είναι στους 4 πόντους επί από το τρίποντο. Στο Σωτηράκη που μας πέρασε, έφτασε κοντά, δεν μπορούσε όμως να εκτελέσει σωστά. Πολύδωρος. Ροχστακάκος. Ας πληρώσουμε Νικολόπουλο. Ο Νόπουλος πάει κοντά, κοντά στις χρωμένα χέρια, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά να καταλήξει μέσα. Επιθετικό rebound όμως για τους αναλώσιμους, νέα 14 επίθεση. Και πάλι Χρονόπουλος σε μια νέα εκτέλεση και αυτή όμως δεν θα καταλήξει ο Διευκαλαθιού. Ο Τυράκης. Ροτζόλης είναι μόνος του, θα εκτελέσει για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Ο Θείου μάζεσαι. Κακός. Είναι την πορεία του προς την ρακέτα, μετράει κανονικά το καλάθι. 31-34. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Χρυστακάκο. Ποιος μπορεί να φέρει την διαφορά και πάλι στο δίποντο. Αν έχει κάποιο αποτέλεσμα στην πληρωματική βολή του. Θα χάσει τη βολή ο Χρυστακάκος, παραμένει το 31-34. Λαπούρης. Βρήκε τρόπο να πασάρει, στο Τυράκι κάνει βήματα. Είναι και επαναφορά για τους αναλώσιμους. Παρασύν ο Χρυστακάκος ξανά για την ισοφάριση, δεν θα έρθει. Τζόλις. Έχει σηκωμένο το βλέμμα του. Δεν επιχείρησε κάποια μακρινή πάσα. Τώρα αφήνει τον Τσιούμα. Του φύγει μπάλαλα μετά από την παρέμβαση του Χρυστακάκου. Πολύς στον Τζόλι. Αποχή μπάλα στον Σωτηράκη. Άρα λίγο να γίνει το κλέψιμο, δεν θα ολοκληρωθεί. Σωτηράκη θα βρει το σούτ από τη γραμμή των βολών. Αστοχή Χρυστακάκος τώρα. Αναλαμβάνει να κατεβάσει, πιέζεται, περνάει όμως. Τώρα σταματάει η τρίπλα, βρήκε τον Χρονόπουλο. Φύγεται εκείνος, αφήνει έξω. Πολύδωρος. Μένει πάνω του να τον πιέσει ο Τζόλης. Γίνεται η άμυνα από τους Δαλάη Κλάμα. Καθίπαση η οποία δεν πέρασε. Χρυστακάκος ήταν εκεί. Χρονόπουλος ξεχασμένος στην αντίπαλη ρακέτα. Για το 33-34. Στον πόντο πλέον το μάτς. Σε απόσταση αναπνοής πλησίασαν πλέον οι αναλώσιμοι.
Καϊράκης κερδίζει το φαουλ χαμηλά. Δεν μετράει το καλάθι παρά το πανηγυρισμό του παίχτων αλλά η κλάμα. Τρίτο φαουλ του Πολύδωρου. Και πρώτο ομαδικό των αναλώσιμων από ένα έχουν οι δύο ομάδες. Κόβει την πάσα ο Νικολόπουλος. Ο περιοσιού μας. Τζόλης. Ωραία η προσπίση του Φλαπούρη. Δύσκολη προσπάθεια κατέληξη και στο παρκέ. Ο Φλαπούρης δεν μπορούσε να καθάρισει το rebound. Η αναλώσιμη θα έρθει ένα τρίποντο από το Σωτηράκι το οποίο δεν θα έχει καλή κατάληξη. Ποτίου. Πολύδωρος. Φιλή πάσα πανέξυπνη για τον Χριστάκο, δεν θα την εκμεταλλευτεί και ενσαρτικά, αλλά έχει δεύτερη ευκαιρία για να φέρει το προσπέρασμα τώρα των αναλώσιμων. 35-34 πλέον. Μπροστά οι αναλώσιμοι, οι οποίοι φέρνουν τούμπα το μάτς. Σωτηράκης. Παίρνει ξανά. Θα βρήκε στο πόδι του Πολύδωρου. Ανανεώνεται το χρονόμετρο. Νέα 14 δευτερόλεπτα για τους Νταλάι Κλάμα. Σωτηράκης. Αλλά έφτασε τον Φλαπούρη. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Περνάει για τον Χρονόπουλο και φτάνει μέχρι το καλάθι. Για το 35-36. Φλαπούρης ο οποίος έχει ώρα να φανεί, είναι η αλήθεια. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε εξαιρετική δουλειά για τους φιλοξενούμενους. Και τώρα θα τους βάλει και πάλι μπροστά. Πολύδωρος γύρισε καθαρή άμυνα. Σιούμα φτιάχνει πάσα, τελικά αποφασίζει ο ίδιος να κατεβάσει την μπάλα. Τώρα θα πασάρει, θα δυσκολέψει κάπως τον Φλαπούρη, ο οποίος μπόρεσε και κράτησε. Νικολής με το δεξί θα ευστοχίσει. 35-38. Στο συν 3 και πάλι Δαλάι Κλάμα, ο οποίος έβγαλαν αντίδραση στο προσπέρασμα των αναλώσιμων. Τώρα το προβάδισμα είναι και πάλι στα δικά του χέρια. Πολύδωρος. Πάει από τα δεξιά. Ο Νόπουλος δεν μπορεί να κατεβάσει το θετικό rebound. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Χειροκρότημα το τέλος από τον Μπουρελάκο. Αυτός φαίνεται να είναι ευχαριστημένος από την αντίδραση που έδειξαν στις τελευταίες φάσεις οι παίκτες του. Ενώ ο Τσιάρας είναι έτοιμος τώρα να περάσει το παρκέ. Όλες πέρες εκτός. Ρωτσιάρας. Λαπούρης. Μετά από τον Χρονόπουλο θα δεχτεί το φάουλ και θα κερδίσει και δύο βολές. Ο Χρονόπουλος τα λέει και με τον ρέφερι λέει ότι έχει υψωμένα τα χέρια του. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Χρονόπουλου. Ενώ ο Λιάσκας επέστρεψε επίσης στο παρκέ για τους αναλώσιμους. Λαπούρης δεν θα καταλήξει στο καλάθι μπάλα η οποία πέρασε και πάνω από το ταμπλό. Έτοιμος για την δεύτερη, την χάνει και αυτή. Το rebound στα χέρια του Χριστακάκου. 4.50 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στακάκος ξεκινάει την πορεία του προς την ρακέτα. Νέα ευκαιρία του Μεϊντάνη. Χαμένη και αυτή. Βγαίνει άμυνα από τον Δαλάι Κλάμα. Σιούμας. Αφέλει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Πριν τώρα στον Φλαπούρη, ο οποίος πάει με φόρα προς τα μέσα και σκοράρει. Για το 35-40. Δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένας εκεί. Την ώρα που πάτησε γκάζι. Συν 5 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Λιάσκας. Νικολόπουλος, τον Κοταράκο. Στα δεξιά εκείνος. Δύο δευτερόλεπτα. Εκτελεί στη λήξη του χρόνου. Χριστακάκος θα το χάσει. Η μπάλα για ποιον είναι, για τον Τζαλάι Κλάμα. Λέει ο ρέφερι. Ακούμπησε τελευταίος. Έχουμε και νέα αλλαγή για τους Δαλάι Κλάμα με τον Μπαλάτσο να επιστρέψει στο μάτς.
Το 35-34 έχουν σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Έξω τα μένα σερί 6-0. Καλά οι Κλάμα έχουν πάρει προβάδισμα 5 πόντων στο παιχνίδι. Παλατσός δίνει τη μάχη του και βγαίνει κερδισμένος 35-42. Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίζεται. Ο Ταράκος, ο Λόπουλος τον Λιάσκα. Κατά εκείνος φτιάχνει επιλογές του, δίνει το σκρίνο στους παίκτες του. Απέξηκε με τον Ποταράκο Λιάσκας, έφτασε κοντά εκείνος, το χάσε όμως. Δεν είχε αυτή η άμυνα από τους Σταλάι Κλάμα. Ωραία πάσα για τον Μπαλατσό, εκτός ισορροπίας στο σιούτ άστοχο. 3-10 ακόμα. Μεϊτάνης. Επιλέγει τον Κοταράκο. Δεν θα φτάσει πάλι στον Χρυστακάκο. Θα γίνει όμως το λάθος και από τους Δαλάι Κλάμα. Μεϊντάνης για 3. Μέσα! Εκτελεί ο Μεϊντάνης 38-42. Φλαπούρης άφησε στον Σωτηράκη. Και πάλι Φλαπούρης κοντά σε ψηλότερο αντίπαλο αφήνει έξω. Σιάρας για 2 πόντους, είναι άστοχος, Παλατσός θα κερδίσει εκεί την μπάλα και πάλι συστημένη στα χέρια του, αλλά θα αστοχίσει και πάλι. Σακάκος δεν μπορεί να μαζέψει το rebound. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Με τους οποίους επέστρεψε τώρα Μασαλής. Σωτηράκης, Μασαλής τώρα και πάλι Σωτηράκης. Τα 10 δευτερόλεπτα. Σούτα από τη γωνία. Βρίσκει σίδερο όμως. Παραμένει το 38-42. Πολύ δώρο στον Λιάσκα. Από το πλάι ένα σούτ του Κοταράκου. Χρονόπουλος παλεύει και κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Θα σκοράρει τελικά για το 40-42. Και πάλι πλησιάζουν στο δίποντο. Η αναλώσιμη. 1-45 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου γίνεται το λάθος. Ο Λίδωρος φεύγει μπροστά. Δύο παίχτες στο Δαλάι Κλάμα έχουν επιστρέψει. Ο Λίδωρος θα στοκίσει όμως το lay-up. Λαμπούρης ο Τυράκης θα με συγχωρείτε. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Μεϊντάνη. Φάουλ που είναι το τρίτο των γηπεδούχων. Ναι, υπερθυμίζω έχουν οι Δαλάι Κλάμα μέχρι στιγμής το τρίτο δεκάλεπτο. Κιάρας θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας τυχερός εδώ ο παίχτης των φιλοξενούμενων. 40-45 πλέον. Πάμε, δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το δεύτερο τρίποντο των Δαλάι Κλάμα στο μάτς. Τον Όπουλος, τον Κοταράκο, Μεϊντάνης, υποπίεση το σουτ δεν είναι καλό. Μάζεσαι ο Φλακούρης αλλά η μπάλα έχει πατήσει εκτός. Μια διακόπη τώρα. Καθώς υπήρχε ένα θέμα με την γραμματεία. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν θα είναι 14 ή 24. Επίσης 14 δευτερόλεπτα βλέπω στο χρονόμετρο. Τόσο έχουν στην κατοχή τους για την επίθεσή τους οι αναλώσιμοι. Στην επαναφορά τώρα οι γηπεδούχοι, πήρε ο Χρονόπουλος. Γιάσκας. Αυτή πάσα έγινε εδώ κλέψιμο. 4-2, αριθμητικό πλεονέκτημα για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως από τον Παλατσό. Πέρασαν εκμετάλλευτη ευκαιρία, 45 λεπτά ακόμα. Κάνει στην παίκτη ο Μεϊντάνης, βρήκε τον Λιάσκα, ο οποίος δίνει και πάλι χέρι με χέρι. Μεϊντάνης φτάνει κοντά, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Συνεχίζονται οι μάχες, η κατοχή παραμένει στους αναλώσιμους. 32,8 ακόμα. Ο Κοταράκος στα αριστερά.
Χρονόπουλος από την βολή το χάνει μαζί στο Παλατσός, τον πιέζει και ο Λιάσκας τώρα. Χρονόπουλος βρέθηκε στο παρκέ. Έχει ευνηδιασμού εδώ για τους φιλοξενούμενους. Τσιάρα συγκρούστηκε με τον αντιπαλό, αλλά βρήκε τρόπο να εκτελέσει. 40-47. Μεϊντάνι στα 7 δευτερόλεπτα. Κλείνουν δύο πάνω του, δεν του επιτρέπουν να εκτελέσει, αλλά κερδίζει το φάουλ. Έχουμε φάουλ, έχουμε και τρεις βολές για τον παίκτη των αναλώσιμων. Ο Μεϊντάνις θα πάει στη γραμμή τώρα. Η πίεση των Δαλάη Κλάμα στην τελευταία αυτή φάση δεν ήταν και τόσο αποτελεσματική. Δίνουν δώρο τρεις βολές τώρα στους γηπεδούχους. Δεν θα εκμεταλλευτεί την πρώτη βολή ο Μεϊντάνις. Πώς θα βάζει και με τον εαυτό του. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή, 41-47. Έτοιμος τώρα και για την τρίτη. Υπενθυμίζω 3,8 απομένουν ακόμα. Αμένει και η τρίτη. Μία στις τρεις από τον Μεϊντάνι, ο οποίος βιάστηκε να περάσει και στο ζωγραφιστό. Ενώ έχουμε time out για να σχεδιαστεί αυτή η τελευταία επίθεση των 3,4 δευτερολέπτων από τους φιλοξενούμενους. Μία επίθεση 3,4 δευτερολέπτων έχουν τώρα η Δαλάη Κλάμα. Θα μπει τώρα μέσα η μπάλα, πήρε ο Σωτηράκης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Δεν ξέρω αν είναι, όχι είναι χαμηλά. Έγινε το φάουλ πριν ξεκινήσει η προσπάθεια. Ήταν το τελευταίο που θα να δώσουν οι αναλώσιμοι. 1,9 τώρα. Σωτηράκης αναποδέκτης, θα εκτελέσει υποπίεση, το χάνει. Φινά λοιπόν και της τρίτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 41-47. Και το 4-10 λεπτό του μάτς, το οποίο βρίσκεται τώρα στο σύν 6 του Δαλάη Κλάμα, 41-47. Μετά από το πέρας του δεύτερου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι διατηρούν το προβάδισμα στα χέρια τους. Νωρίτερα ήταν στους αναλώσιμους να βγάζουν αντίδραση, να περνούν μπροστά, αλλά η αντίδραση ήταν επίσης καλή από την πλευρά των φιλοξενούμενων και έτσι το προβάδισμα είναι και πάλι στην πλευρά τους, 43-47 τώρα. Παλατσός. Κάρει γύρω του τις επιλογές, η πάσα του όμως δεν είναι καθόλου καλή, την κατάλαβα ο Πολύδωρος, ο οποίος θα του φύγει τώρα η μπάλα από τα χέρια. Προσπάθησε εκεί να περάσει σε Σωτηράκη, δεν τα κατάφερε όμως και έτσι επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα στην επίθεση και πάλι η Δαλάη Κλάμα. Μασαλή στην επαναφορά, αφήνει στον Σωτηράκη. Πάλι Μασαλής. Ζητάει ο Μπαλατσός, εκείνον θα πάει η μπάλα. Παράβαση. Κατοχή αλλάζει έτσι χέρια. Πολύδωρος τώρα. Μάτσε τρίπλα ευθυδιάστηκε και ο Πιστακάκος, ο οποίος κάνει μια πολύ εξαιρετική κίνηση. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι. 45-47. Ωραία περιστροφή από τον Πιστακάκο. Σκόραρε κιόλας για να φέρει και πάλι για ακόμα μια φορά στο σημερινό παιχνίδι την διαφορά στους δύο πόντους. Μασαλής. Ήταν καλή κίνηση, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Χειροκροτήματα τώρα από την πλευρά των αναλώσιμων, οι οποίοι με ένα τρίποδο μπορούν να περάσουν ακόμα και μπροστά. Πολύδωρος. Πήρε ο Χρυστακάκος και βρήκε τον Κοταράκο από την βολή και θα εκτελέσει η δεύτερη ισοπαλία. Σωτηράκης τώρα. Κατάει, πήρε ο Νικηταράς. Και πάλι Σωτηράκης, στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Λαγκούρης, σηκώνεται, δεν σημαδεύει σωστά.
και αυτή η άμυνα των αναλώσιμων, οι οποίοι έχουν αρκετή για εξοφάνιση για το προσπέρασμα. Σταγκάκος. Θέλει το τρίποντο, θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Σωτηράκης αναλαμβάνει να οργανώσει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Μασαλής. Στέκεται, παίζει με τον Χλαπούρη. Σωτηράκης, 14 λεπτά ακόμα για την επίθεση. Θα σηκωθεί, αλλά δεν θα καταλήξει μέσα. Έχει δεύτερο χέρι όμως τον Μπαλατσό. Ο οποίος θα σκοράρει για το 45-49. Αφού πρώτα μαζεύει και το σκουπίδι από την προσπάθεια του Σωτηράκη. 4 τώρα. Σταγκάκος έκρο, έκοψε προς το καλάθι, τον βρήκε ο Μεϊντάνης και σκόραρε για το 47-49. Πολύ καλή δουλειά από τον Σταγκάκο, ο οποίος υπενθυμίζω φορτώθηκε με 3 φαουλ στο πρώτο 10 λεπτό. Έκτοτε δεν έχει μπει σε περισσότερους βελάδες. Ενώ εδώ ο Φλαπούρης τώρα θα βρει τρόπο να χτυπήσει στην αντίπαλη ρακέτα, 47-51. Έξι 55 ακόμα για το τέλος. Το παιχνίδι παραμένει ζωντανό. Πολύ δεύτερος αυτό εκεί στην προσπάθειά του. Η κυταράς αφήνει τώρα στον Φλαπούρη. Το τυράκι σπίρα από το Μασαλή. Το δεξί, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Μάζεψε ο Χρυστακάκος. Μεϊντάνης στα δεξιά. Άφησε τώρα στον Πολύδωρο. Θα γίνει το λάθος, δεν θα ολοκληρωθεί όμως. Παραμένουν στην επίθεση αναλώσιμη, Φωτίου για 3. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Το κατάλαβε και ο ίδιος νομίζω από την πορεία της μπάλας. Μασαλής. Πέρασε πάσα για τον Φλαπούρη. Νικηταράς προσποιείται. Τώρα θέλει να βρει μια πάσα στην άλλη πλευρά. Κρατούν οι Δαλάη Κλάμα. Σωτηράκη, τρομερή κίνηση. Τι έκανε εδώ χορευτικό. 47-53. Εξαιρετικό καλάθι του Σωτηράκη. Highlight μέχρι στιγμής της σημερινής αναμέτρησης. Το συν 6 και πάλι η Δαλάη Κλάμα. Σταγκάκος. Φωτίου για 3. Δεν παίρνει ούτε τώρα το τρίποντο. Σωτηράκης στον Φλαπούρη. Μασαλής τώρα στον Νικηταρά. Και ο Φλαπούρης έφτασε κοντά. Του κάνει το φάουλ ο Μεϊντάνης. Κάποιες διαμαρτύρες από την πλευρά των φιλοξενούμενων για αντιαθλητικό φάουλ, ενώ έχουμε και time out. Στην γραμμή του Ροφλαπούρης, ο οποίος θα βάλει την πρώτη βολή, 47-54. Μέσα και η δεύτερη, εκμεταλλεύεται και τις δύο βολές του Ροφλαπούρης για το 47-55. Συν 8 τώρα για τους Δαλάη Κλάμα, 5 λεπτά σχεδόν ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Σταγκάκος, κρατάει λίγο πιο μπροστά το κέντρο, Νικολής φυλά για να τον πιέσει. Διασκασέ έδωσε το screen. Νικολόπουλος αφού ξεμαρκαρίστηκε, βρήκε το τρίποντο και εκτέλεσε. 50-55, με συγχωρείτε. Τσιάρας στον Τζόλι. Το πυράκι στον Τσιάρα. Τζόλις για 2, ευστοχή. 50-57. Γιάσκας τώρα πήρε για να κατεβάσει μετά η πίεση ο coach των φιλοξενούμενων. Τσιάρας τώρα πήγε κοντά του. Γιάσκας αφήνει έξω στον Μεϊντάνη. Νέο τρίποντο τον αναλύσουμε αυτή τη φορά. Δεν θα καταλήξει στον στόχο. Το κρατάει, βλέπει μπροστά τον Μεϊντάνη. Συνεχίζει ο Τζόλις τώρα αυτό στον Τσιάρα. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Τζόλι, αλλάζουν οι δυο τους. Λαμπούρης. Για 3 στο σουτ μέσα, Μασαλής. 50-60. Διαχειρός Μασαλή, διαφορά
και πάλι στο συν 10 με 3 και 47 ακόμα για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ρίποντο ουσίας αλλά και ψυχολογίας. Στακάκος δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Καθάρισε το rebound ο Τζόλης, ο οποίος ζητάει για ηρεμία. Γιάρας, παρακινδυνευμένη πάσα του Πόπη και τελικά θα γίνει και το φάουλ στον Στακάκο. Αυτό είναι το πρώτο των φιλοξενούμενων. Ένα υπενθυμίζω. Ομαδικό έχουν και οι αναλώσεις μέχρι στιγμής. Μεϊντάνης πάει στα αριστερά. Πέσει με πλάτη τον Τζόλι. Θα τον νικήσει κιόλας. 52-57. 52-60. Α, ναι, 60, με συγχωρείτε. Σιάρας από τη γωνία. Άστοχο το τρίποντο. Στακάκος. Λιάσκας πήρε εκεί. Πάει στενασμέναν με τον Τσιάρα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τζόλης εκεί. Κρατάει με ασφάλεια. Μπάλα στην αγκαλιά του. 2-35 ακόμα. Τζόλης. Τσιάρα ζητάει και πάλι ο Τζόλης. Στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση των άσπρων. Καθή πάσα για τον, για τον Σόδου Φλαπούρη. Ο οποίος έφτασε κοντά. Έχει και δεύτερη ευκαιρία. Ο ίδιος όμως την χάνει. Τον Όπουλος καθάρισε. Λιάσκας, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Στακάκος. Σταματάει με φάουλ ο Νικολής. Έχουμε αλλαγή τώρα με τον Πολύδωρο να επιστρέψει στο μάτς και παίρνει την θέση πιανού του Μεϊντάνη. Μπάλα στο πλάι ο Λιάσκας, πάει στην επαναφορά. Πολύδωρος έπεσε πάνω του εκεί με φόρα. Ο Μασαλής τον γκρέμισε στο έδαφος, έκανε το τρίτο φαουλ τον Δαλάη Κλάμα. Είναι επαναφορά τώρα ο Στακάκος αυτή τη φορά στο πλάι. Καταλήγει μπάλα στον Πολύδωρο. Θέλει να παίξει τον Χρονόπουλο, τον βρήκε ανάμεσα από δύο, εκείνος προσπαθεί να σηκωθεί και θα κερδίσει τελικά το φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο τον Δαλάη Κλάμα, αλλά είναι και βολές επίσης, καθώς ήταν τη στιγμή που πήγε να εκτελέσει ο Χρονόπουλος. Βάζει την πρώτη, 53-60. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. 54-60 πλέον. 49 ακόμα για το τέλος. Κιάρα θα πήγε στον Τζόλι. Πιέσει τώρα από τους αναλώσιμους. Νικολής όμως κατάφερε να βρει έναν τρόπο να εκτελέσει, αλλά άστοχα. Χρονόπουλος τώρα κατεβάζει. Αφήνει στον Νικολόπουλο. Κόβει προς το καλάθι ο Λιάσκας. Πιέζεται τώρα από τον Φλαπούρη. Λιάσκας κρατάει, ψάχνει επιλογές. Βρήκε τον Νικολόπουλο. Στακάκος. Πίεση συνεχίζεται από τον Δαλάη Κλάμα. Θα γίνει το φάουλ τελικά από τον Τζόλι. Ένα φάουλ που φέρνει διαμαρτύριες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Αυτό είναι το πέμπτο. Το πέμπτο των φιλοξενούμενων, έτσι. Ο Χρυστακάκος θα πάει στη γραμμή. Έτσι η πρώτη. Ένα καθοριστικό σημείο, κάθε πόντος εδώ τώρα πλέον μετράει. 1-21. Ακόμα στο παιχνίδι μας, υπενθυμίζω, 54-60 το σκορ, μια βολή ακόμα για τον Χρυστακάκο.
οποίο πέταξε το σκουπίδι για την πρώτη ευκαιρία. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει 55-60. Λαβούρης, άφησε τον Σωτηράκη. Τζόλης, Ρωτσιάρας και πάλι Τζόλης. Κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση στον Δαλάη Κλάμα. Ένα και 4, Τζόλης θα το πάρει το τρίποντο. Πάρα πολύ μεγάλο σου του Τζόλη. 55-63. Ένα καθοριστικό τρίποντο από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ενώ μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό. Και η διαφορά πλέον στους 8 time out από τους αναλώσιμους. Από μπροστά θα ξεκινήσει η επίθεση των αναλώσιμων. 55-63 επιθυμίζει το σκορ επίτα από το μεγάλο σου τριών πόντων νωρίτερα του Τζόλη. Οι Δαλάη Κλάμα ξεφεύγουν και πάλι στο σύν 8. Πολύδωρος, τρομερή φάση, βγήκε εκεί μόνος το Χρονόπουλος και σκόραρε για το 57-63. Πολύ σπίρα από την επαναφορά του, κάνει το φάουλο Χρυστακάκος. Είναι το δεύτερο αυτό των αναλώσιμων. Έχουν ακόμα άλλα δύο να δώσουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μένουν ψηλά για να πιέσουν. Μένει μπαλά μέσα, φτάνει στο Σωτηράκι, ο οποίος θα περάσει. Θα βρει και την πάση στον Τσιάρα, όχι. Την κόβει ο Χρυστακάκος. Κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. 44,6. 16 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Δαλάη Κλάμα. Τσιάρας. Του κάνει το φάουλ ο Νικολόπουλος. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους αναλώσιμους. Τζόλης. Θα του κάνει το φάουλ ο Λιάσκας. Τέταρτο τώρα για τους αναλώσιμους. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν. Το επόμενο θα έχουμε βολές. 38,1 στο ρολόι. Τζόλης πιέζεται ασφυκτικά τον Λιάσκα. Του κάνει νέο φάουλ εκείνος και θα στείλει τώρα τον αντίπαλό του στην γραμμή των βολών. Στα 33,6 έχει σταματήσει το χρονόμετρο και ο Τζόλης είναι στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη βολή. Μάζει τώρα για την δεύτερη. Θα τη βάλει αυτή. 57-64. Μία στις δύο βολές από τον Τζόλη και έχουμε νέο time out των αναλώσιμων. Στροφή επίτα από το time out. Και πάλι από μπροστά θα γίνει η επαναφορά. 57-64. Συν 7 τώρα στην διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες με 33,6. Να απομένω ακόμα για το τέλος. Τρίποντο άστοχο από τον Μεϊντάνη και κάπου εδώ νομίζω πως οι ελπίδες των αναλώσιμων εξανεμίζονται. Στο Τυράκι θα δεχτεί το φάουλ από τον Πολύδωρο. Είναι και το τέταρτο δικό του τώρα ο Σωτηράκης. Είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας με τους Δαλάη Κλάμα να έχουν αγκαλιάσει σχεδόν την νίκη, η οποία αν ήρθε θα είναι η δεύτερη στην σεζόν, θα πάνε στο 2-2. Είναι από την άλλη αναλώσιμη, όλα δείχνουν πως δεν θα γλιτώσουν την τρίτη ήττα τους, η οποία θα είναι και η τρίτη σερή. 57-65 πλέον. Σωτηράκης βάζει και την δεύτερη με το 57-66, 22 δευτερόλεπτα, θα κάκος κατεβάζει. Πιέζεται Σωτηράκης, εκτελεί για 3, δεν μπαίνει το καλάθι, rebound και κάπου εδώ τα πράγματα τελειώνουν σιγά σιγά. Νίκη λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Σωτηράκης θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει κιόλας και θα γράψει το 57-69. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Νίκη λοιπόν για τον Δαλάη Κλάμα, οι οποίοι θα πάνε στο 2-2, ενώ από την άλλη οι αναλώσιμοι πέφτουν στο 2-3.